Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσους θες δικαιώμα σου. Είμαι πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον δημιουργικά. Κυκλοφόρησα το καινούργιο μου τραγούδι πριν λίγες μέρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με ένα πάρα πολύ μαγικό δίδυμο που έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φιλίππου. Να είσαι ευτυχισμένη, να πούμε λίγο. Να είσαι ευτυχισμένη. Ναι. Μια πολύ ωραία μπαλάντα. Μπαλάντα. Ναι. Βαριά. Είδαμε και το μήνυμα στην Μαριαλένα στο Survivor και θέλω να μου πεις τώρα αν ισχύουν οι φήμες ότι είστε ζευγάρι ή όχι. Είμαστε φίλοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε έρθει πιο κοντά τον τελευταίο καιρό. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνω το κάνω με την καρδιά μου, δεν σκέφτομαι ποτέ το αν αυτό θα έχει καλή κακή προβολή για μένα. Γενικά δεν είναι ο τρόπος που θέλω να εκφράζομαι καλλιτεχνικά οι σχέσεις. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντήσει και ο άνθρωπος που μιλάμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Από εκεί πέρα γνωριζόμαστε, θέλω το καλό της και την παρακολουθώ ανελιπώς στην πρόοδό της. Είναι πολύ καλή αθλητικά, οπότε αυτό εμένα με γεμίζει, με κάνει χαρούμενο και όντως έστειλε ένα μήνυμα όπως και μια φίλη της. Να είσαι ευτυχισμένη. Κρατάω πάντως εγώ ότι σε βλέπω πολύ χαμογελαστό. Χαμογελαστός. Και όταν μιλάς για αυτό το πρόσωπο έτσι λάμπεις. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εκτός από τις αγωνιστικές ικανότητες, αυτό που θαυμάζω σε εσένα είναι η αλήθεια σου και ο χαρακτήρας σου. Μην αλλάξεις καθόλου. Απόλευσε την εμπειρία, είμαστε μαζί σου. Θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο που βλέπεις μέσα, ενώ ότι είναι ακριβώς έτσι πως τον ξέρεις εσύ. Μαριαλένα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Μόνο γελάει, μόνο δίνει. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή υπάρχει όντως ένας φανατισμός, μπορώ να πω ότι και εγώ το παρακολουθώ πάρα πολύ και φανατίζομαι και εγώ πολλές φορές. Πιστεύω ότι απλά ο κόσμος κάποιες φορές χάνει λίγο τις ισορροπίες, γιατί τι γίνεται, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη αδρεναλίνη, υπάρχει πείνα. Και όσοι έχουν αθλητική παιδεία, που αυτή τη φράση τη λένε συνέχεια, πιστεύω ότι θα κρατήσει και πιο πολύ και ο χαρακτήρας του. Και θεωρώ ότι η Μαριαλένα έχει ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο στο χαρακτήρα της, που είναι η αθλητική παιδεία. Και μισώ τον εαυτό. Περιμένω το όνομά σου να φανεί στο κινητό μου. Πώς περνάς την καραντίνα? Έχω δημιουργήσει πράγματα. Έμαθα, ας πούμε, να κάνω παραγωγή μουσικής στο σπίτι, κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Φτιάξα ένα στούντιο δικό μου, το οποίο μου φύγανε πολλά λεφτά εκεί, αλλά περνάω πάρα πολύ χρόνο. Ετοιμάζεις και άλλα τραγούδια? Είμαι, όπως σου είπα και πριν, στον Διάκιας. Έχουμε δύο επιλογές για το επόμενο τραγούδι και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως σου είπα και πριν, το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας, αν θα ανοίξουν τα μαγαζιά, δηλαδή αν θα κάνουμε ένα πιο χαρούμενο τραγούδι, ένα τραγούδι πάλι που θα είναι έτσι πιο χαλαρό, θα δούμε όμως.